και φίλοι χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας βίντεο με έναν τρόπο που το κάναμε παλιά. Θα σας πω κάντε καφέ, κάντε μια κούπα καφέ ή μια κούπα φυτικό τσάι, τσάι herbal που να μην έχει μέσα τελίνη, αν είναι ώρα που βλέπετε το βίντεο που δεν ταιριάζει ο καφές και ελάτε να συζητήσουμε για το πώς αντιμετωπίζουμε την αντίδραση στο γονέων, κυρίως στο no contact. Δεν θα μπω στη διαδικασία να ξαναπώ όλα αυτά που έχουμε πει τον τελευταίο καιρό. Νομίζω θα φτιάξω ένα playlist στο κανάλι, το οποίο θα το ονομάσω No Contact με τοξικούς slash και θα βάλω εκεί μέσα τα τελευταία βίντεο τα οποία έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό, που έχουμε ανοίξει ιστορίες γιατί πολλοί κόσμος. Βρήκε την ευκαιρία να μιλήσει για αυτά που τον πονάνε ή παρακινήθηκαν από τα βίντεο να πάνε no contact και έχουμε μετά συνέπειε. Έχω διάφορα να σα διαβάσω. Καταρχά, διαβάζω ένα mail που ήρθε χθε το βράδυ. Καλησπέρα, αγαπητή κυρία Θεκλή. Χαίρετε. Πώ μπορεί κάποιο να συμβουλέψει σωστά έναν άνθρωπο που ενοχλείται από την αντίδραση αυτού τον οποίο έκανε no contact. Η αντίδραση είναι συνήθως υβριστική χαρακτηρισμή όπω είσαι εγωίστρια, ακινούνητη, απόλυτη. Δηλαδή αυτή η κυρία που μου γράφει θέλει να συμβουλεύσει μια φίλη τη η οποία πήγε no contact με του τοξικού νάρκει του γονεί τη και η τοξική νάρκιση γονείς τη την χαρακτηρίζουν εγωίστρια, ακινούνητη, απόλυτη και τη συκοφαντούν σε τρίτου. Κάνουν συκοφαντικά σχόλια σε τρίτου. Αυτό είναι μια τεράστια απόδειξη ότι είναι νάρκηση, γιατί η εκστρατεία είναι ένα αγαπημένο όπλο των άρχισων για να πολεμήσουν τα θύματά τους όταν αυτά τολμήσουν να υψώσουν ανάστημα. Πώς μπορεί να μεταφέρει σε κάποιον άλλον τη δική μου στάση σε ανάλογες περιπτώσεις που είναι παγερή διαφορία και το δικό μου σκεπτικό που είναι στα παλαιά μου τα παπούτσια τι λένε αυτοί και τι πιστεύουν όσοι τους ακούνε. Η φίλη που μου γράφει είναι μια γυναίκα μεγαλύτερη ηλικία θέλει να συμβουλεύσει κάποιο άλλο πρόσωπο που είναι νεότερο και ψυχοσυναισθηματικά πιο ανώριμο για το πώς να γίνει παγερά αδιάφορη και να γράφει στα παλιά της τα παπούτσια. Τι λένε αυτοί οι τύποι και τι λένε του όσους, όσοι τους πιστεύουν, όσοι τους ακούνε και τους πιστεύουν. Θα θέλατε να δώσετε κάποιες συμβουλές... Πώς μπορούμε να μιλήσουμε σε αυτούς που θέλουμε να βοηθήσουμε σε κάποια από τα βίντεο που θα κάνετε. Λοιπόν, 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 συμβουλές. Καταρχάς, το να πας no contact είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να γίνει όταν ακόμη έχεις μέσα σου την ελπίδα πως κάποια στιγμή με ένα μαγικό τρόπο θα γυρίσουν όλα, θα αλλάξουν όλα και οι γονεί σου θα γίνουν καλοί γονείς. Ελπίδα για μαγικές λύσεις. Έχουμε πει πολλές φορές για τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, που είναι ένα μόρφωμα το οποίο δημιουργείται λόγω των αμυνών που προσπαθεί να υψώσει έναν υπεράσπιστο παιδί έναντι στη βία που δέχεται από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να το προστατεύουν αλλά ανταυτού το κακοποιούν συνήθως ψυχικά και συνήθως αδιόρατα αλλά πολλές φορές και σωματικά και πρόκειται για συμβιβαστικού μηχανισμούς άμυνας οι οποίοι όταν συνεχίσουν να ενυπάρχουν στον τρόπο αντίδρασης ενός ανθρώπου στο υποσυνείδητό του μεγαλώνοντας, τον μπλοκάρουν. Εδώ Θέλω να διαβάσω ένα άλλο email που έχει έρθει από μια φίλη, η οποία ρωτάει πώς πενθώ τους μη γονεϊκούς γονείς. Κυρία Θέκλα, καλησπέρα και πάλι. Μου έχεις να γράψει προφανώς το παρελθόν. Παρακολουθώ τα βίντεο που κάνετε τον τελευταίο καιρό και με έχουν συγκλονίσει. Παρακολουθώ και κάποια πιο παλιά που δεν είχα δει την ώρα που τα είχατε κάνει. Κάνω έξι χρόνια ψυχοθεραπεία και μέσα σε αυτά τα χρόνια έχω κάνει απίστευτους κύκλους Έφερα στη θεραπεία μου πολλές φορές τα ίδια θέματα, μέχρι να γίνει το κλικ. Φέτος έγινε το κλικ, τέλος του καλοκαιριού και με τη βοήθεια του βίντεό σα. Έχω, ξε... έχω φύγει από την τοξική οικογένεια και το σπίτι και όμως ήμουν πιο κοντά από ποτέ, Με την έννοια ότι ακόμα και μακριά... Λειτουργούσε η κασέτα ή εφάρμοζα μοτίβα σχέσεων που είχα δει. Δηλαδή έφυγε η κοπέλα από το σπίτι, αλλά εξακολουθούσε να είναι κολλημένη σε αυτού. Γονιοποιημένο παιδί που δέχτηκα λεχτική βία, τύψει και ενοχέ για κάθε συμπεριφορά, μην και ξεφύγω από την πεπατημένη. Σωματική βία δεν δέχτηκα, εκτό από μεμονωμένε περιπτώσει, την είδα όμω τα αδέρφια μου, αλλά και γενικότερα. Είμαι στη φάση της θεραπείας μου που ο ψυχολόγος μου λέει ότι μένω στο μοτίβο της σχέσης μου με τους γονείς μου. Στο μοτίβο της κόλλας που μας συνδέει. Κόλλα εντός ολικών. Θυμώνω, μπαίνω σε συζητήσεις για να δώσω συναισθηματικές φάλες στη μάνα μου και για να πάρω κάτι. Τι όμως. Τι να πάρει, Είναι ο τρόπος που έμαθες να υπάρχει. Τα παιδιά τα οποία δεν παίρνουν θετική προσοχή από τους γονείς τους, επειδή έχουν μεγάλη ανάγκη τα παιδιά μεγαλώνοντας την προσοχή από τους γονείς τους, μπορεί να προκαλούν άθελα τους καυγάδες προκειμένου να πάρουν με αυτόν τον τρόπο έστω και αρνητική προσοχή. Σε ενδιαφέρει να ασχολείται η μάνα σου μαζί σου, υποσυνείδητα. Μου λέει ο ψυχολόγος μου ότι αποφεύγω να πενθήσω τη σχέση και τους γονεϊκούς γονείς που δεν είχα και προτιμώ να μένω στο μοτίβο αυτό γιατί κάτι μου δίνει. Ναι, σου δίνει τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Σου δίνει την αυτολύπηση. Σου δίνει τη θυματοποίηση. Είναι η ταυτότητα σου αυτή να κλαίγεσαι. Και δυστυχώς υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που έχουν αυτή την ταυτότητα. Την ταυτότητα του θύματος. Είμαι ένα θύμα και κλαίγω και κλαίγομαι. Και όσε φορέ, εάν μου προταθούν λύσει, και όσε φορέ μου προταθούν λύσει, και όσε φορέ βρεθούν τρόποι για να μπορέσω να ξεφύγω από αυτή την ταυτότητα του θύματο, αντιστέκομαι στεναρά γιατί είναι η ταυτότητα που γνωρίζω. Ξέρετε όμω, υπάρχουν και άλλε ταυτότητε. Υπάρχουν και οι ταυτότητε των επιζώντων, των survivors. Υπάρχουν και οι ταυτότητες των ψυχοθεραπευμένων ανθρώπων. Υπάρχουν και οι ταυτότητε των απελευθερωμένων ανθρώπων. Έχω φύγει, από... έχω φύγει από την τοξική οικογένεια και το σπίτι. Και όμως ενώ έχω φύγει, το ξαναδιαβάζω ήμουν πιο κοντά από ποτέ. Με την έννοια ότι ακόμα και μακριά λειτουργούσε η κασέτα ή εφάρμοζα μοτίβα σχέσεων που έχω δει. Είμαι στη φάση της θεραπείας μου, ο ψυχολόγος μου λέει ότι μένω στο μοτίβο της σχέσης μου με τους γονείς μου, επειδή κάτι παίρνω. Κάτι μου δίνει. Και σου είπα τι σου δίνει. Σου δίνει επιβεβαίωση της ταυτότητάς σου, ότι είσαι ένα θύμα. Άρα μπορείς να βυθιστείς την αυτολύπηση. Συστήνω εδώ να δείτε το βίντεο διαφορά αυτολύπηση και αυτοσυμπόνια. Και θυμίζω ότι αν θέλετε να βρείτε έναν τίτλο βίντεο από το κανάλι μα, κάνετε στο search του YouTube το εξή. Βάζετε λέξει κλειδιά από τον τίτλο. Α πούμε εδώ θα βάζετε αυτολύπηση, αυτοσυμπόνια και το όνομά μου θέκλα και θα σα το βγάλω. Οι συνέπειε γνωστέ. Αυτό που κάνω λέει η κουπέλα. Νιώθω τύψει, τα βάζω με τον εαυτό μου, τον τιμωρώ με τον αμπουκόνο φαγητό και να μην μπορώ να κοιμηθώ όπω σήμερα, τι επόμενε μέρε θα ακολουθήσει δίαιτα για αντιστάθμιση. Ψυχολογική δίαιτα να κάνετε, όχι σωματική. Ψυχολογική είναι πιο σημαντική από τη σωματική. Θα ήθελα τη βοήθεια, βοήθειά, σας, σα, αν μπορείτε να μου στείλετε βίντεο που έχετε κάνει σχετικά με αυτό, πώ να φτάσω σε αυτό το σκαλί πάτου που αποφεύγω. Δηλαδή να πενθήσω τη σχέση και επιτέλους να αποδεσμευτώ στο παρελθόν στην περίπτωσή μου και που έφυγα από το σπίτι και ανεξαρτητοποιήθηκα επιφανειακά ε... ε Φανε-, ε… κάνοντας ψυχοθεραπεία, ήμουν εδώ Πώ να πενθήσω, τι φοβάμαι και δεν πενθώ, τι φοβάσαι, φοβάσαι ότι πλέον θα αναλάβεις εσύ συνειδητά την ευθύνη του αυτού σου, αγνοώντας ότι όλο αυτό εσύ πάλι είχε την ευθύνη του αυτού σου, αλλά είχε την ψευδέστηση ότι είχε μανούλα και μπαμπάκα. Ότι είχε γονεί που μπορεί να έκαναν λάθη, μπορεί να δημιουργήσαν διάφορα ζητήματα, αλλά σε αγαπούσαν και σε νοιάζονταν. Λοιπόν, πώ πενθώ του μη γονεϊκού γονεί. Πενθώ του μη γονεί αντιλαμβανόμενος, αντιλαμβανόμενη ότι ασυνείδητα έχω αποκτήσει την ταυτότητα του θύματος, έχω μάθει να λειτουργώ σε μια κατάσταση αυτολύπησης και φοβάμαι να βγω από αυτό το προστατευτικό σχήμα το ότι είμαι ένας καημένος, είμαι μια καημένη που με έχουν κακοποιήσει οι γονείς μου και γι' αυτό έχω ψυχολογικά προβλήματα. Κάποιους ανθρώπους τους συμφέρει εντό εισαγωγικών να παραμένουν μέχρι τον εντοπισμό του προβλήματος και αντιστέκονται στεναρά στην επίλυση του προβλήματος. Γιατί? Γιατί τα δευτερογενή ωφέλη είναι περισσότερα στα μάτια τους από το πρωτογενές όφελος του να αποκοπούν παντελώ από του τοξικού γονεί. Υπάρχει ένα όρο στη ψυχολογία που λέγεται δευτερογενή ωφέλη τη ασθένεια. Είχε παρατηρηθεί από πολύ καιρό πριν, από 100 χρόνια τόσα πριν, ότι κάποιοι ασθενεί με σωματικέ ασθένειε, παρόλο που έπαιρναν την κατάλληλη θεραπεία, δεν θεραπεύονταν. Και λέει, γιατί, πώ γίνεται. Έχει αυτό τον ιό, για παράδειγμα, του κάνουμε αυτή τη θεραπεία, έχει αυτό το μικρόβιο, παίρνει το αντιβιωτικό που είναι ανάλογο γι' αυτό και δεν θεραπεύεται. Γιατί. Και έτσι άρχισαν να έρευνουν και να ανακαλύπτουν τα δευτερογενή ωφέλη της ασθένειας. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η ασθένεια είναι κάτι άσχημο, πονάει το σώμα, ταλαιπωρείται, όμως για κάποιους ανθρώπους έχει δευτερογενή ωφέλη. Όταν είναι άρρωστοι, οι άλλοι τους δίνουν προσοχή. Όταν είναι άρρωστοι, οι άλλοι αναλαμβάνουν τις δικές τους ευθύνε. Και όταν είναι άρρωστοι, αποκτούν μια ταυτότητα. Έτσι, πολλοί άνθρωποι υποσυνείδητα επιλέγουν να συνεχίζουν να είναι άρρωστοι, επιλέγουν να συνεχίζουν να είναι θυματοποιημένοι, επειδή θεωρούν ότι τους συμφέρει πολύ περισσότερο να τους λυπούνται οι άλλοι, να τους δίνουν προσοχή και σημασία οι άλλοι και επίσης τους συμφέρει να μην αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους. Αυτή δεν είναι μια λεβέντικη στάση ζωής. Αυτή δεν είναι μια στάση ζωής η οποία είναι υπεύθυνη. Αυτή είναι μια εγωκεντρική στάση ζωής, του στυλ. εγώ δεν θέλω να δουλέψω με τίποτα, εγώ θέλω να είμαι όπως είμαι και εσύ να με λυπάσαι. Και σε αυτή τη, τη φάση θέλω να σας διαβάσω αυτό που έχω αναρτήσει και στην κοινότητα την Κυριακή το μεσημέρι, κάτω από ένα βίντεο παλιό βίντεο, το οποίο μιλούσε για την ευθυξία και την ευαισθησία. Ένα βίντεο που είχε τίτλο «Ευθυξία και η διαφορά της με την ευαισθησία, μήτε του Κάτω από εκείνο το βίντεο γράφει μία κυρία, δεν, δεν το έχω υπόψη μου αυτό το προφίλ, ίσως είναι πρώτη φορά που μπαίνει στο κανάλι, μας γράφει το εξή. Υπάρχουν και οι εύθυκτοι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα, να τους πετάξουμε στον Κεάδα, Όλα τα συναισθήματα και οι του ανθρώπου αποτελούν πηξίδα για κάτι που χρήζει διερεύνηση και επεξεργασία. Αντί να τα κολλάμε ταμπέλες, καλό ή κακό, να σκύψουμε από πάνω τους και να τα κοιτάξουμε με ενδιαφέρον. Κάτι θα υπάρχει εκεί που ξεκίνησε από παλιά και κατέληξε να έχει γίνει προγραμματισμός. Δεν είναι εύκολο να αλλάξεις μια συνήθεια. Στη φυσικοθεραπεία για να μάθεις το σώμα να κάνει τη σωστή κίνηση, μετά από εγκεφαλικό χρειάζεται ένα εκατομμύριο επαναλήψεις μια κίνηση. Πόσες ευκαιρίες θα μας δοθούν σε μια μέρα για να διορθώσουμε μια συμπεριφορά και πόσες μέρες για να φτάσουμε να μάθουμε να λειτουργούμε διαφορετικά. Απλές σκέψεις μιας εύθυντης. Και τις απαντάω και εγώ ο εύθυχτος ή η εύθυχτη να σκύψει πάνω στον εαυτό του και να κοιτάξει τον εαυτό του με ενδιαφέρον. Να κάνει ψυχοθεραπεία, να επιλύσει τα προβλήματά του και όχι να περιμένει από τους άλλους να του τα επιλύσουν. Κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό και το έβαλα και στην κοινότητα χωρίς σχόλια, δεν το σχολίασα. Κατά τη γνώμη μου, η κυρία αυτή με το σχόλιο αυτό που έκανε εκφράζει μια συνήθινα αρκισιστική στάση ζωής εγώ είχα δύσκολα παιδικά χρόνια για να συμπεριφέρομαι με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι έχω λόγους αντί να, με, να μου βάζετε τα ταμπέλα και να με λέτε εύθυχτη να με λέτε νάρκισο, ή να με λέτε τοξική ή να με λέτε οτιδήποτε άλλο οφείλετε όλοι εσείς από γύρω να ενσκύψετε πάνω μου με ενδιαφέρον και πολύ προσοχή να είμαι εγώ το κέντρο τη γη! για να καταλάβετε τα προβλήματά μου από που προέρχονται και γιατί έχω καταλήξει καημενούλα να συμπεριφέρομαι με τόσο άσχημο τρόπο σε εσά. Απλέ σκέψει μια εύθυνη ενό νάρκη σου, ενό εγωκεντρικού ανθρώπου. Συγγνώμη που θα το ξαναπώ, αλλά τα δευτερογενή ωφέλη τη ασθένεια τα επιλέγουν οι τεμπέληδε ψυχικά και πνευματικά άνθρωποι συμφέρει καλύτερα να κάθομαι όπως είμαι, χωρίς να κάνω καμία απολύτως προσπάθεια να εξηγιάνω τη σχέση μου με τον εαυτό μου, να εξηγιάνω την προσωπικότητά μου, να εξηγιάνω τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, να είμαι το θύμα, να είμαι ο κλαμμένος, να είμαι ο προβληματικός που να με λυπούνται οι άλλοι και να μπαίνουν στη διαδικασία να ενσκύψουν επάνω μου. Όχι δεν ενσκύπτουμε πάνω σε κανένα, ούτε σκύβουμε, ούτε ενσκύπτουμε. Εμά, sorry. Τα λέω αυτά και θυμώνω και στο νεότερο εαυτό μου, γιατί και εγώ προσωπικά πέρασα πολλέ τέτοιε περιόδου της ζωή μου, στις οποίε προτιμούσα να είμαι το θύμα που έχριζε συμπάθεια από του άλλου και βυθιζόμουν στην αυτολύπηση και δεν έπαιρνα τη δική μου ζωή στα χέρια μου και δεν Τουλάχιστον δεν είχα εγώ αυτά τα βίντεο τότε, ρε παιδιά. Έχετε αυτά τα βίντεο, όχι μόνο τα δικά μου, έχει και άλλου YouTubers και ειδικά ξενόφωνου, οι οποίοι έχουν παρόμοιο σκεπτικό. Έχουμε υλικό στα χέρια μα τώρα. Α δουλέψουμε. Ξέρω, είναι κουραστικό να δουλεύει. Πάρα πολύ κουραστικό. Είναι όμω τόσο μεγάλη ικανοποίηση όταν καταφέρει επιτέλου να αποδεσμευτεί. Από ό,τι σε κρατάει βιδωμένο στη γη. Λοιπόν... Και εδώ. Θα διαβάσω κάτι άλλο που έχει στείλει μια άλλη φίλη. Καλημέρα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο ναρκιστο, ο τοξικό, ο κακοποιητικό γονιό, που όταν μπάζω ο no δεν σου μιλάει. Καλημέρα. Πραγματικά μιλήσατε στη ψυχή μου. Όταν βάζω no... κάτω από το βίντεο, αποδιοπομπαίο τράγου και ψυχοπαθολογική έλξη. Όταν πα no contact με γονεί τοξικού και νάρκησου που σε μεγάλωσαν ενοχικά και κακοποιητικά, αλλά σου λείπουν και κρατιέσαι με το ζόρι να μην του πάρει τηλέφωνο, είναι λόγω συνεξάρτηση και παθολογική έλξη. Έχω ξεκόψει εντό αγωγικών εδώ και ένα μήνυμα περίπου και εκείνοι δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση να επικοινωνήσουν μαζί μου. Τη γράφω κι εγώ από κάτω, συνεξάρτηση και ενοχικότητα. Βλέπουμε εδώ μια περίπτωση στην οποία η κοπέλα πήγε no contact και αυτή της είπαν εντάξει. Και σε αυτή την περίπτωση, και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ξεκάθαρα το κομμάτι της συνεξάρτησης. Φαίνεται ξεκάθαρα το κομμάτι του θύματος, το οποίο αναζητεί απεγνωσμένα το θήτη του. Ξέρεις τι θέλεις εσύ αγάπη μου και κρατιέσαι με το ζώνα μου του πάρεις τηλέφωνο. Θέλεις αυτό που έχει άλλη φίλη, που τη είπε ο ψυχολόγος της, ότι δεν έχει πενθήσει ακόμη τους γονείς της, δεν το έχει πάρει απόφαση ότι οι γονείς της δεν τα γονεϊκοί και πάει και μπαίνει σε συζητήσεις και σε καυγάδες μαζί τους προκειμένου να νιώθει μια σύνδεση, έστω και αρνητική σύνδεση. Θέλει το θύμα τη σύνδεση με το θύμα. Αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί, να παρομοιαστεί με το φαινόμενο του συνδρόμου της Στοκχόλμη όπου το θύμα απαγωγή, τα θύματα απαγωγή σε εκείνη την περίπτωση, υποστήριζαν του θήτε του και ήθελαν να έχουν επαφή με του θήτε του και πήγα μέχρι και στο δικαστήριο να υποστήριξουν του θήτε του. Θυματοποίηση, συνεξάρτηση. Συνεξάρτηση σημαίνει θέλω πάση θυσία να βρίσκω με τον κακοποιητή μου, γιατί αυτή είναι η ταυτότητά μου. Αυτή είναι η ταυτότητά μου. Είμαι το θύμα του κακοποιητή μου. Είμαι το πρόσωπο το οποίο φροντίζει τον κακοποιητή. Λοιπόν, εδώ θέλω να διαβάσω κάτι άλλο. Έχω πάρα πολλά. Λέει μια φίλη. Καλησπέρα, μου. Συγχωρώ τα λάθη τους. Τους αποδέχομαι γιατί δεν αλλάζω. Τελευταία, παίρνω μια-δυο φορές την εβδομάδα τηλέφωνο. Αναφέρομαι στα τυπικά και στον καιρό. Έχω ξεκόψει στη μάνα μου την αναφορά στο παρελθόν και τελευταία, μετά το επίμαχο βιντεάκι σου... Έχω βρει τον κόλπο να μιλάω για τον εαυτό μου και τι ασχολίε μου. Θα γίνω νάρκισο, Όχι, δεν θα γίνω νάρκισο. Έτσι γεμίζω το χρόνο του τηλεφωνήματο και δεν αφήνω χώρο για τα εξυμνηστικά του εαυτού τη και τα άπειρα παράπονα όπου κάποια από αυτά θα με έκαναν να αντιδράσω. Όταν την άφηνα να μιλά για τον εαυτό τη, για να εκφραστεί να μιλήσει με έναν άνθρωπο, εγώ την άκουγα υπομονετικά, τη έδινα κουράγιο και μπράβο, αντιδρούσε αρνητικά. Δεν με ρώταγε ποτέ τι κάνω και πώ περνάω στο σπίτι και στη δουλειά. Πώ σου φαίνεται η δράση αυτή, με ρωτάει η φίλη, και εγώ τη απαντάω. Γιατί. Πω, παιδε, τα έχω χάσει εδώ πέρα. Και εγώ τη απάντησα, γιατί δεν μπάζω κόντα, no είπαμε. Γιατί δεν βάζω κόνταχτ. No γιατί αυτό που έχει περιγράψει η φίλη είναι low contact. Και παίρνει τηλέφωνο τη μάνα τη και λέει: Όταν παίρνει τη μάνα τη τηλέφωνο, μιλάει συνέχεια για τον εαυτό τη, για να μην αφήσει τη μάνα τη να της πει διάφορα και κλείνει το τηλέφωνο. Αυτή ίσω ήταν... είναι μια τακτική που μοιάζει λίγο με τον Grey Rock, με τον γκριζο Zobra. Μου απαντάει: Έχουμε να συναντηθούμε ένα χρόνο. Τη λυπάμαι γιατί είναι 94 χρονών. Είπαμε ξανά: Αν ήταν ο Χίτλε 94 χρονών, θα το λυπόμασταν. Το έκανα για μια περίπου εβδομάδα 10 μέρε μετά από μια λομογομαχία. Στην ιδέα ότι δεν θα τη ξαναμιλήσω, ένιωσα διχασμένη. Απελευθέρωση αλλά και τύψει, να οι τύψει. Επιπλέον, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνει παράπονα σε κάποιου συγγενεί εναντίον μου. Ήδη έχει κάνει κάτι δικά τη σεράρια και υπερβολέ για το τι έχει προσφέρει σε μένα που τα διαδίδει. Τα έμαθα από τα παιδιά μου και την πρώτη μου ξαδέλφη. Δηλαδή για να μην μας κατηγορούν και για να μην διαδίδουν σενάρια εναντίον μας, υποκύπτουμε και έχουμε επαφές μαζί τους, για να δηλητηριαζόμαστε. Πώς θα μπορέσουμε, ξαναπάω τώρα στο ερώτημα του αρχικού email της κυρίας που λέει, ε, εγώ είμαι παγερός αδιάφορη, πάω no contact με τους νάρχησους και λέω στα τέτοια μου, και τι θα πούν για μένα και τι θα πούν και οι πτάμενοι οι, οι, πίθηκοι που τους περιτριγυρίζουν, οι enablers του και οι αυλικοί του. Πώ φτάνει σε αυτό το σημείο, Σε εκείνο το σημείο φτάνει όταν ενδυναμωθεί εσωτερικά. Σε εκείνο το σημείο φτάνεις όταν επιτέλου αποφασίσει να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού σου. Και αποφασίσει να ενδυναμώνει τον εαυτό σου παρά να ταζει τον λύκο για να μην σε δαγκώσει. Έτσι μου φαίνεται αυτό. Ταζω το λύκο για να μην με δαγκώσει. Την παίρνω τηλέφωνο, μπαίνω στη διαδικασία να μιλάω και έχω παρατηρήσει ότι κάποιοι από εσά οι οποίοι δεν θέλετε να ακούσετε τη λέξη no contact, το κάτσετε σπυριά, πάτε και βλέπετε εκείνο το βίντεο για τον Grey Rock, τον Γκρίζο Βράχο. Τι το βλέπετε και σχολιάζετε από κάτω τι ωραίο βίντεο κλπ. κλπ. Ο Γκρίζο Βράχο, η τεχνική του Γκρίζου Βράχου, είναι για τι περιπτώσει εκείνε τι οποίε δεν μπορούμε να πάμε no contact, γιατί για παράδειγμα Είμαστε σε μια εργασία που πρέπει να τελειώσει το συμβόλαιό μα. Και δεν είναι θεραπεία το no contact, δεν είναι οριστική λύση, είναι μια μεσοβέζικη λύση μέχρι να μπορέσουμε να πάμε no contact. Σε καμία περίπτωση δεν, δεν συστήνω το grey rock, το γκρίζο βράχο, το πενάκι βγενάκι σαν ένα τρόπο ζωή. Γιατί μετά όντω θα καταλήξουμε κι εμεί να αν δεν ασχολούμαστε με τους άλλους ανθρώπους και αν απαρνηθούμε την συναισθησή μας. Μήπω πρέπει να φύγω αυτό το βίντεο για τον Κρέι Ναι, γιατί είναι, είναι, μια ωραία διέξοδος για φοβισμένα παιδάκια το οποίο δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τη μαμά ή τον μπαμπά. <σθυλίδι> 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 και τώρα πώ άλλο... Σε ένα άλλο σχόλιο που είδα σήμερα κάτω από ένα βίντεο, το οποίο με τρόμαξε. Πραγματικά με τρόμαξε. Γράφει μια φίλη. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν τρει μήνε. Μαζί τη έφυγε ένα πολύτιμο μέρο τη ζωή μου και παράλληλα γεννήθηκε ένα άλλο πολύτιμότερο. Την αγαπούσα, την αγαπώ, θα την αγαπώ πάντα, ο του θύματο είναι αυτό. Δεν θυμάμαι όμω ούτε μία παιδική μου φωτογραφία, τι ελάχιστε που είχα να ήμουν και χαμογελαστή. Η μαμά μου, μια προκομμένη και άξια γυναίκα παλαιά σκοπή, Αν ακούτε προκομμένη και άξια γυναίκα παλαιά σκοπή, μπορείτε να φανταστείτε πόση αδιόρατη ψυχική κακοποίηση έκανε στο παιδί τη. Το οποίο παιδί τη δεν είχε ούτε μια παιδική φωτογραφία χαμογελαστή. Ασκούσε μια πιεστική χειριστική αγάπη. Με έμαθε να αγαπάω μόνο εκείνη, όχι τον εαυτό μου. Άρα ήταν κακοποιό η μητέρα σου. Ήταν κακοποιτική η μητέρα σου. Τα ψυχικά κακοποιητική. Στην πορεία της ζωής μου αναπόφευκτα πλήγωσα ανθρώπους, όχι σκόπιμα. Το μοντέλο της αγάπης που μου έδωσε, που μου μετέδωσε, περιείχε κανόνες και προϋποθέσεις. Γαλουχήθηκα με αυτό. Τώρα που δεν υπάρχει πια στη ζωή μου, αφότου γονάτισα για να δεχθώ το γεγονός της απουσίας της, όπου ελάχιστοι έδειξαν κατανόηση στην τρικυμία της ψυχής μου, γκρεμίζω την κοσμοθεωρία μου και πλάθω μία νέα. Σ' αγαπώ μαμά, σε συγχωρώ, μου έμαθε όμω να αγαπώ πρώτα εσένα. Τώρα πρέπει να ανακαλύψω πώ είναι να αγαπάει κάποιο τον εαυτό του και είμαι 50. Και στα 50, καλούμε να γεννηθώ ξανά. Τη έγραψαν διάφορα συγκινητικά σχόλια οι υπόλοιποι και εγώ τι έγραψα. Αν δεν κάνει ήδη, τι έγραψα να κάνει ψυχοθεραπεία. Επίση, αν πήγαινε no contact, θα ξαναγεννιώσουν πριν τα 50. Και αν ζούσε παραπάνω χρόνια η μάνα σου, μπορεί να μην προλάβαινε ποτέ να ξαναγεννηθείς. Τι είναι αυτό το σχόλιο, δηλαδή. Τι είναι αυτό το σχόλιο. Έρχεται αυτή η κυρία και μας λέει, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ότι έπρεπε να πεθάνει η μάνα της για να αναγεννηθεί. Έπρεπε να πεθάνει η μάνα της για να γεννηθεί ένα πολύτιμότερο μέρος της ζωής της. Δηλαδή τι μας λέει η κυρία αυτή ότι πρέπει εμείς να είμαστε προσιλωμένοι και κολλημένοι με τους κακοποιητικούς γονείς μας μέχρι να πεθάνουν και όταν θα πεθάνουν, εάν εμείς ακόμη ζούμε δηλαδή, θα έχουμε μια ευκαιρία για να αναγεννηθούμε στα 50 μας. Θα μου πεις και εσύ στα 50 σου, λίγο πριν από τα 50 σου ξαναγεννιέσαι ξανά και ξανά. Παιδιά, διαφωνώ με αυτό. Και αυτή η περίπτωση τη γυναίκα, η οποία ακόμη και μετά που πέθανε η κακοποιητική, η κακοποιητική της μάνα, εξακολουθεί να λέει Σ' αγαπώ, μαμά, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ αγαπώ" όλο αυτό το ευχολόγιο του θύματο. Και το πιστεύει κιόλα. Και την αγαπάει κιόλα. Και έχει αφιερώσει 50 χρόνια από τη ζωή τη στη μάνα. Έρχεται να μα δείξει ότι ή θα πάμε no contact, ή θα κόψουμε κάθε επαφή θα πεθάνουν μέσα μας οι γονεί μα. Με ποια έννοια, με την έννοια ότι, ότι Ό,τι έγινε μέχρι τώρα έγινε, ό,τι ζημιά έγινε έγινε, ό,τι κακό μας συνέβη και από αυτούς τους ανθρώπους μας συνέβη και σταματάω κάθε επαφή, συγχωρώ μέσα μου για αυτό που έγινε και προχωράω και δεν επιτρέπω την επαναθυματοποίηση. Ε, αυτή η γυναίκα μέχρι τα 50 της επαναθυματοποιεί το τακτικά, επιτακτικής βάσης και εθελοντικά. Λοιπόν, πάω να διαβάσω και ένα άλλο σχόλιο. Λέει μια φίλη. Αναρωτιέμαι γιατί πρέπει ντε και καλά να συγχωρούμε. Τι θεραπεία είναι αυτή. Γιατί θεοί είμαστε. Το ότι καταλαβαίνουμε και αποχωρούμε χωρίς να κάνουμε κακό ή να πειράξουμε τους θήτες δεν είναι αρκετό. Για την υποκριτική κοινωνία φυσικά και δεν είναι. Είναι απειλή αυτοακύρωσης ή μη ύπαρξη ανάγκης για να συγχωρέσεις. Αυτό είναι σχόλιο κάτω από το βίντεο που έχει να κάνει με τη συγχώρεση και την επαναθυματοποίηση. Αν συγχωρέσει, συντάσσεσαι με το σύνολο των καλών. Εσύ ο προβληματικό, ο ακοινώνητο και ο αμφισβητία τη σπουδαιότητα και τη συνεχτικότητα αυτή τη υπέροχη φαύλη κοινωνία. Τι ωραία που τα γράφει. Το να των ανθρώπων που παριστάνουν τι άγιε, αγαπημένε και υπέροχε ελληνικέ οικογένειε. Και σχολιάζει και αν από κάτω, αυτό το ότι καταλαβαίνουμε και αποχωρούμε χωρί να κάνουμε κακό ή να πειράξουμε του σύντε δεν είναι αρκετό. Πολύ σωστό. Και τι στην Εκκλησία, πόσο θυμάμαι, μα έλεγαν ότι πρέπει κανεί να μετανοήσει να εξομολογηθεί για να πάρει συγχώρεση. Δεν την έπαιρνε έτσι τη συγχώρεση από τον ίδιο το Θεό. Και εδώ θυμάμαι κάτι άλλο που έχω διαβάσει. Το εξής. Μία κοπέλα λέει, όταν συγχώρεσα, ο ίδιος ο τοξικός συγγενής, μετά από καιρό μου είπε, παίρνω πίσω το συγγνώμη που σου είπα. Και για να πω την αλήθεια, το περίμενα κάποια στιγμή. Ας είμαστε επιφυλακτικοί. Λοιπόν, λοιπόν, είναι πολλά τα σχόλιά σας, είναι πολλά αυτά που έχω σημειώσει. Νομίζω όμως ότι μισή ώρα, <laughs> μισή ώρα συζήτησης, μισή ώρα και δεν έχω πια ακόμα λίγο καφέ, γιατί έχω παθιαστεί. Έχω παθιαστεί με τον Θεό. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αντιδράσεις των τοξικών γονέων, να αρχίσουν γονέων στο no contact, πρέπει μέσα μας, να έχουμε πάρει την απόφαση να αναλάβουμε ουσιαστικά την ευθύνη της ζωής μας, να έχουμε φύγει από την αυτολύπηση και να έχουμε πάει στην αυτοσυμπόνια και οπωσδήποτε χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Και ψυχοεκπαίδευση και συμμετοχή σε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα όπως τη δική μας, όπου στηρίζουμε ένα τον άλλον και βάζουμε σε απόκρυψη σχόλια από προφίλ τα οποία επαναθυματοποιούν τα θύματα. Όμως δεν μπορεί κανείς να κάνει για μας τη ψυχική, πνευματική, κοπιώδη εργασία που οφείλουμε να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας. Δηλαδή, αν εγώ ίδιος προσωπικά δεν αναλάβω την ευθύνη μου, εάν εγώ ίδιος προσε... προσωπικά δεν αποταχθώ τα δευτερογενή ωφέλη της θυματοποίησης ή της ασθένειας, εάν εγώ ίδιος προσωπικά θέλω να βγάλω από πάνω μου το προφίλ του θύματος, το προσωπείο του θύματος, δεν θέλω πλέον να με λυπούνται. Δεν θέλω κανεί άλλο να αναλάβει την ευθύνη για μένα, αλλά να λαμβάνω εγώ ίδιος την ευθύνη για τον εαυτό μου. Τότε μπορώ να αντέξω οποιαδήποτε αντίδραση μπορεί να έχουν οι οι τοξικοί, κακοποιητικοί γονεί, του οποίου έχουμε πάει no contact, ακόμη και αν αυτή η αντίδραση είναι να δεχθούν τον no contact και να μην κάνουν τίποτα. Υπάρχει ένα, Saint, που λέει ότι ποιο είναι το αντίθετο της αγάπης και κάποιοι λένε το μίσος. Και λέει όχι, το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος. Το αντίθετο της αγάπης είναι αδιαφορία. Γιατί αγάπη σημαίνει έντονη θετική σύνδεση. Μίσος σημαίνει έντονη αρνητική σύνδεση. Αδιαφορία σημαίνει απουσία σύνδεσης. Αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε για να μπορέσουμε να οριμάσουμε ψυχοσυναισθηματικά και να γιάνουμε ψυχικά και πνευματικά είναι να κόψουμε τις συνδέσεις, να σταματήσουμε να είμαστε συνδεδεμένοι με ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν κακοποιήσει στο παρελθόν και μόνο που τους βλέπουμε τώρα ξυπνά μέσα μας το τραύμα. Τα πολλαπλά τραύματα. Και που πολλές φορές ασυνείδητα ή συνειδητά, μας επανατραυματίζουν στο παρόν. Καλούμαστε να διακόψουμε τις συνδέσεις και το να πας no contact από μόνο του, ως μια εξωτερική πράξη, ότι εγώ τώρα αποφασίζω ότι θα ξαναμιλήσω στη μάνα μου, θα ξαναμιλήσω στον πατέρα μου, θα τους στείλω μηνύματα, θα τους παίρνω τηλέφωνο, θα συναντιέμαι μαζί τους. Από μόνη τους της μια τέτοια απόφαση χωρίς τη συνειδητή προσπάθεια εκ των έσω να σταματήσω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει αυτή η μάνα, αυτός ο πατέρας και θα μου μπράβο κόρη μου, σε σπουδέ. Μπράβο κόρη μου, σε αγαπώ. Μπράβο κόρη μου, σε χτιμώ. Πάντα θα υπάρχει αυτό το αλλά, νέγκινγκ και προσβλημένο, θυμάστε, το έχουμε πει τις τελευταίες μέρες. Πάντα θα υπάρχει το «Είναι πολύ καλό το παιδί μας, αλλά εμείς είχαμε άλλα όνειρα είναι πολύ εύθυχτο το παιδί μας, είναι πολύ ευαίσθητο. Είναι έτσι, είναι αλλιώς. Όταν πάμε no contact σημαίνει κόβουμε τις συνδέσεις. Και όταν κόβουμε τις συνδέσεις δεν μας αφορά πλέον το τι λένε και το τι κάνουν. Εάν μας αφορά το τι λένε και τι κάνουν, σημαίνει ότι ακόμη δεν έχουμε κόψει τις συνδέσεις. Και δεν μπορεί με μια απλή συμβουλή να συμβουλεύσεις μια φίλη σου η οποία έχει πάει no να δείξει διαφορία. Δεν γίνεται αυτό. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Πολύ εσωτερική δουλειά. Άρα, απάντηση στο αρχικό ερώτημα τη φίλη, να συμβουλέψει τη φίλη σου να πάει να κάνει ψυχοθεραπεία και να τη συμβουλέψει να κάνει και ψυχοεκπαίδευση. Και αν η ίδια πάρει αυτή την κοπιόδη εργασία στα χέρια τη, καλώ. Αν όχι. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τη δουλειά που αναλογεί στους άλλους. Δεν γίνεται. Ο καθένας πρέπει να βελτιώσει το δικό του εαυτό. Δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τους άλλους. Και ψυχολόγοι να είμαστε. Αχ, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Την αγάπη μου. Και θα τα ξαναπούμε.